Πριν από λίγο η κυρία που είναι σε αυτό το αυτοκίνητο ήρθε με πλησίαση και μου λέει: «Βοήθεια, έχω ένα νταμάκι βενζίνη. Ζήτησε βοήθεια από κάπου. Ναι, έχετε βενζίνη?» Ναι, από βενζίνη. Νομίζω ότι θα μείνω, δεν έχω πολύ. Και δεν θα έχετε καλό ήρθα. Ναι. Μία παρατέταρτο που έφυγα. Ναι. Μάλλον θα μείνω από βενζίνη. Πώς θα πω εγώ, ναι, Ιωνία. Κουράγιο, μαθαίνω ότι έχετε η ΕΜΑ και ο στρατός σε λίγο θα είναι κοντά μας. Πάρα πολύ. Να δούμε τι θα κάνουμε. Είμαστε πάρα πολύ. Δεν ξέρω πόσο εκτείνεται. Πόπι το μποτιλιάρισμα, δείτε πίσω από τα φώτα. Ίσως και να είναι 3, 4, 5 χιλιόμετρα. Κανείς δεν ξέρει και κυρίως κανείς δεν ξέρει τι γίνεται μπροστά από εμάς. Πώς, με ποιον τρόπο επιχειρούν να μας απεγκλωβίσουν, με ποιον τρόπο επιχειρούν να ανοίξουν τον δρόμο, να αποσύρουν τις δαλίχες, αν αυτό είναι το πρόβλημα, να ανοίξουν τις διόδους ή τις εξόδους στις παράπλευρες, προκειμένου κάποιοι από εμάς να καταφέρουμε να φύγουμε. Η κυρία εδώ, όπως βλέπετε, είναι με τον Άρσικα, πείτε μου. Από τις 11.30 ώρα έχουμε έκθεση στο Μετροπόλιταν. Και από τις 11.30 ώρα ακόμη δεν έχουμε φτάσει στη σπίτι μας. Μπορείς. Μάλιστα. Από τις 11.30 ώρα. Από τις 11.30 το πρωί βρίσκεται εδώ μέσα στο ταξί. Μάλιστα. Είναι πολύς ο κόσμος επίσης, Πόπη, που έχει αφήσει τα αυτοκίνητα και πηγαίνει με τα πόδια στο σταθμό του μετρό εδώ στην Κάντζα, που είναι γύρω στο ένα χιλιόμετρο περίπου. Δεν αντέχουν άλλο να μείνουν εδώ. Το κρύο είναι τσουχτερό, δεν αντέχεται. Στέλνει στον άνθρωπο τα αυτοκίνητά του και πήγανε πίσω με τα πόδια στο ξενοδοχείο προκειμένου να αναζητήσουν το δωμάτιο και τα άφησαν στην άκρη του δρόμου όπως προκειμένου να φύγουν από αυτό το κολαστήριο. Το χιόνι πια είναι πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ κρύο. Πάρα πολύ κρύο. Και είμαστε όλοι εγκλωβισμένοι και εξαντλημένοι. Και όλοι φοβόμαστε ότι μπορεί να χρειαστεί να περάσουμε ίσως και το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας εδώ. Εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό των Διοδίων. Της ασφάλειας, της διαφήμισης, της μεγάλης εταιρείας. Παραμεθόριο είμαστε, κύριε Παπαδόπουλε, όχι Αττική. Παραμεθόριο είμαστε. Η γυναίκα είναι τιμόγενη, δηλαδή. Αυτό που πληροφορήθηκα, εγώ ήμουν μπροστά, δεν γνωρίζω, δεν είμαι σίγουρη αν μιλάμε για την ίδια γυναίκα. Πάντως εδώ στο σημείο που βρίσκω. Για αυτή που ήσουν εκεί, λέω. Ναι, η γυναίκα ήταν τιμόγενη, αυτό μου μετέφερε ο σύζυγός της. Ναι. Και έψαχνε τρόπο να βρεθεί προς την Αττική Οδό. Τώρα την παρέλαβε τώρα το περιπολικό της τροχέας. Τώρα ο άνθρωπος αυτός είχε μετακινηθεί από το σημείο, είχε γίνει νωρίτερα αυτό. Τώρα με ενημέρωσε όμως εδώ ένας αστυνομικός ότι θα πρέπει να μεταβούν άμεσα σε ένα σημείο κοντά στην Παλίνη προκειμένου να μεταφέρουν μία έγκυο.